Ναι. Και είναι μεγάλο. Πες μου για τα όνειρα. Για αυτά τα όνειρα. Λοιπόν, να έχω μερικά πράγματα για τα όνειρα τα οποία πιστεύαμε ότι ίσχυαν, αλλά στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Ας πούμε, αυτό το γνωρίζουμε. Το 90% των ονείρων μας ξεχνιέται 10 λεπτά αφού του ξυπνήσουμε. Mm. Έτσι. Όχι, μάλλον μέσα σε 5 λεπτά θυμόμαστε μόνο το 50% και στο 10 λεπτό πάνω έχουμε ξεχάσει το 90% των ονείρων που έχουμε δει. Τα οποία δεν είναι ένα. Κανείς δεν βλέπει μόνο ένα. Όπως λέει και η Ατάκα. Στα όνειρά μας βλέπουμε μόνο πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε ή πρόσωπα τα έχουμε δει στο παρελθόν. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόσωπα. Και αν αναρωτιέστε και θα μου πείτε ευλόγως, γιατί εγώ είδα χθες το βράδυ ένα πρόσωπο το οποίο δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Θα σου πω ότι το έχεις δει κάποια στιγμή στη ζωή σου, έστω και περαστικά, έστω και για δευτερόλεπτα, και έχει μείνει στο μυαλό σου, έχει αποτυπωθεί, έχει μείνει στο σκληρό σου δίσκο και τώρα για κάποια άγνωστη αιτία το επανέφερες και το ξαναείδες. Αν είναι κάποιος που θα γνωρίσω στο μέλλον. Αυτό τύπου ντεζαβού που έχουμε κάποιες φορές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω. Αν είναι προφητικό όνειρο. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν είδα δηλαδή εκείνον, τον έναν, τον εκλεκτό. Αν κάποιος έχει δει στο όνειρό του χθες το βράδυ Ναταλία Γερμανού. Να μας τηλεφωνήσει τώρα. Μπορεί να είναι ο εκλεκτός. Γιατί χλιμιντρίζεις, παιδί μου, και γελάνε και οι κάμερες. Μπορεί να είναι ο εκλεκτός. Το λες σαν να είναι ο Ντέμιαν από την προφητεία. Όχι, ο εκλεκτός. Ο τυχερός και ο εκλεκτός είσαι. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ύπνο, άλλαξε πλανήτη, προλαβαίνεις. Άρα λοιπόν έχουμε δει όλοι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα στη ζωή μας και κάποια από αυτά δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να ο εγκέφαλος κάνει και μια σύνθεση προσώπων. Δηλαδή παίρνει ένα κομμάτι από τον έναν, παίρνει ένα κομμάτι από τον άλλο. Αυτό μπορεί να γίνεται στα γυμνά όνειρα. Να παίρνουν πολλά κομμάτια από κάποιον και να φτιάχνουν. Αυτά μας συμφέρουν περισσότερο. Το τέλειο πρόσωπο. Δεν βλέπουμε όλοι ασπρόμαυρα όνειρα. Κάποτε υπήρχε η άποψη ότι βλέπουμε ασπρόμαυρα όνειρα. Όχι. Μόνο το 12% των ανθρώπων βλέπει μόνο ασπρόμαυρα όνειρα. Το υπόλοιπο 88% ονειρεύεται σε όλες τις αποχρώσεις. Από το 1915 μέχρι το 1950, μέχρι το 60, συγγνώμη, πιστεύαμε ότι βλέπαμε μόνο ασπρόμαυρα όνειρα. Όμως οι νεότερες μελέτες λένε ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα και βλέπουμε και πολλά έγχρωμα όνειρα. Mm. Το πιο συνηθισμένο συνέστημα που βιώνουμε στα όνειρα είναι το άγχος, ενώ κυριότερα τα αρνητικά συναισθήματα υπερτερούν των θετικών συναισθημάτων. Δηλαδή, συχνότερα βλέπεις ότι βρίσκεσαι σε μια κατάσταση άγχους, σε κυνηγάνε, ότι δεν μπορείς να πληρώσεις ένα λογαριασμό ή αφορία. Συχνά βλέπουμε ότι πέφτουμε κάπου. Ότι πέφτουμε, μπράβο. Και εκεί ξυπνάμε κάποιες φορές κιόλας. Παρά βλέπεις ένα όνειρο το οποίο είναι χαλαρωτικό. Κατά μέσο όρο ονειρευόμαστε 1 με 2 ώρες κάθε βράδυ και βλέπουμε από 4 έως 7 όνειρα, έλα, τα οποία βεβαίως δεν τα θυμόμαστε. Αν κοιμηθούμε ενώ δίπλα μας ακούγεται κάποιος ήχος προερχόμενος από κάποια δραστηριότητα, ενδεχομένως αυτός ο ήχος να ενσωματωθεί στο όνειρό μας. Το έχω πάθει αυτό. Ναι. Αν κάποιος παίζει κιθάρα δίπλα μας, στο διπλανό δωμάτιο, μπορούμε να δούμε ότι είμαστε μια συναυλία. Έτσι. Και αυτό που σας είπα χθες, το 70% των χαρακτήρων που υπάρχουν στο όνειρο ενός άντρα είναι άντρες. Είναι άτομα του ίδιου φίλου. Αυτό μας, δηλαδή. Πού να στο εξηγήσω, εγώ φανταζόμουν ότι βλέπετε άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Τι είμαι, ποιο είμαι. Το... Γιατί είσαι άντρας, ποιο να ρωτήσω. Έλα κοιμηθεί να βράσει σπίτι μου να σε μελετήσω, θα σου εξηγήσω το πρωί. Και μετά θα σου πω την Ατάκα, θα σου εξηγήσω το όνειρο, Έλενα. Εγώ νόμιζα ότι οι άντρες βλέπετε πιο πολύ γυναίκες. Αυτό είναι το λογικό. Εντάξει, δεν το βλέπει πάντα σεξουαλικά. Εντάξει, μπορεί να δει άλλα πράγματα στο πρωί. Οι γυναίκες, τα όνειρα των γυναικών περιλαμβάνουν σχεδόν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών. Εσείς είσαστε 50-50. Ενώ εμείς 70% άντρες. Και 30% γυναίκες. Ποιοι βλέπουν πιο πολύ ερωτικά όνειρα, οι γυναίκες ή οι άντρες? Νομίζω οι άντρες, δεν το γράφει η έρευνα, αλλά, ναι, αλλά είναι από εμπειρία τώρα. Αν 70% βλέπουν άντρες, τους άντρες και ισχύει και αυτό που λες εσύ. Βέβαια είναι ανησυχητικό. Γεια. Ναι, δεν βλέπουμε κατά 70% ερωτικά όνειρα με άντρες εμείς οι άντρες, μην τρελαθούμε κιόλας. Μίλα και εσύ, Ραγιό, πριν λιγάκι. Τι να πω, δηλαδή, μας έχουν ρίξει τον πάτο τώρα. Με τον κουβά, με την πετονιέρα μου έχουν πάρει κάτι, μου ρίχνουν λάσπη τώρα. Τη βλέπω 70% όνειρα με άντρες και ερωτικά. Για τον πρίγκιπα πριν, να τον πάρεις που είπες τι είπες. Α, μας έστειλαν και από το newspaper εδώ ένα. Newspaper blog, στο Twitter. Ένας φίλος μας, μια γυμνή φωτογραφία του Χάρι Πότερ όπως και παίξει στο θέατρο. Από πίσω. Πολύ ωραία, μας άνοιξε την όρεξη, να σου πω τώρα. Χαρήκαμε όλοι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι πολλές φορές έχω δει προφητικά όνειρα που έχουν βγει. Να, α πούμε, δεν θυμάσαι που είχα δει το Θέμη. Είχα δει το Θέμη, πραγματικά, την παραμονή της μέρας που αποχώρησε από το Dancing on Ice. Τον είχα δει με σπασμένο χέρι και σπασμένο πόδι. Ναι, και μου λέει στο meeting, μου λέει αυτό, σε είδα έτσι, μου λέει και τα λεπτά. Της λέω, πω Χριστέ μου, τι είναι αυτό, και η γυναίκα μου λέει, Δαλία, μην ανησυχείς, το έχω τσεκάρει, το ακριβώς αντίθετο θα γίνει. Ναι, του λέω, νομίζω, του λέω ότι ήταν βλέπεις. Έφυγα εγώ την άλλη μέρα από το Dancing. Ποιος Κωστόπουλος θέλει, να.
Μα νόμιζα ότι όταν βλέπεις ένα κακό όνειρο, ότι σε βγαίνει το αντίθετο, ότι είναι καλό το. Και εγώ έτσι έχω ακούσει, αλλά νομίζω ότι αυτά τα λέει ο λαός. Πώς άμα σου έχει ο καφές, γούρι, γούρι, ξέρεις οτιδήποτε γίνεται, βλέπεις κάτι κακό το αντίθετο. Επίσης λένε ότι όταν δεις σκύλο, είναι καλό, ότι ο σκύλος είναι φίλος. Και χιόνι. Και το χιόνι είναι καλό. Ότι άμα δεις θάλασσα καθαρή, ήρεμη, είναι καλό. Όταν δεις βρώμικο νερό κτλ. Είναι κακό. Γενικά, όταν δεις να βρέχεσαι, είναι κακό. Ότι το φίδι είναι κακό. Καρπετά, γενικά, ότι είναι κακό. Έχεις δει κανένα όνειρο τώρα τελευταία? Ναι, έχω δει εσένα. Τι έκανα? Ψέματα σου λέω. Μην είμαι φίδια. Και επίσης έχω δει και κάτι πολύ ωραία, ριγκατόνι γεμιστά με σάλτσα λαχανικό. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Τα ονειρεύτηκα χτες το βράδυ αυτά. Προφητικό. Πάω να τα